Θέλω να σας πω ότι ο φιλοξενούμενος τον έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν στη συχνότητα του 984 ως έναν από τους εγκυρότερους νομικούς εξειδικευμένους στα ζητήματα εργατικού δικαίου, συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού. Έχει πια όμως και μία άλλη ιδιότητα πολιτικά. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου στην ουσία, ο επικεφαλής δηλαδή, επικοινωνιακά, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Άρα έχει μια διπλή ιδιότητα. Θα το εκμεταλλευτούμε αυτό πονηρά πέρα από τους μισθούς. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Πριν έρθω στο καθήλυν θέμα για το οποίο έχετε απόλυτη εξειδίκευση, θέλω δύο σχόλιά σας. Πρώτον, για το τι συνέβη, συναφές είναι με τα εργατικά. Χθες το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους εποχικούς πυροσβέστες. Κοιτάξτε, σήμερα μάλιστα σε λίγο θα συναντηθούν και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εδώ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους ευχαριστούσαν το καλοκαίρι για τη μάχη που δώσανε απέναντι στις φωτιές. Και η απάντηση λίγους μήνες μετά είναι μια σύγκρουση με τα ΜΑΤ, κάποιοι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία επιλέγονται κάθε χρόνο, είναι όμοιροι διότι δεν έχουν μια σταθερότητα στην εργασία, αλλά απαιτούμε όλοι από αυτούς να δίνουν τα πάντα με κίνδυνο ζωής κάθε καλοκαίρι για να σώζουν τα δάση, για να σταματάνε τις φωτιές, οι οποίες ξέρετε λόγω της κλιματικής κρίσης είναι πια ένα στοιχείο της κανονικότητας. Η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι εδώ πρέπει να λυθεί άμεσα το ζήτημά τους, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σταθερή εργασία, πρέπει να στηριχθούν γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και προφανώς δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε αυτά που έγιναν χθες, τα έκτροπα, αυτή η εικόνα η οποία δεν τιμά τη χώρα. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, που είναι συναφές με την ιδιότητα του Προέδρου του κόμματος, του κ. Ανδρουλάκη, είναι το θέμα των υποκλοπών, διότι το Inside Story, δύο δημοσιογράφοι βρήκαν τον κύριο που πλήρωνε τα μολυσμένα SMS και για τον κύριο Ανδρουλάκη στο Πρέταντορ και για τον κύριο Σαμαρά και για κυβερνητικά στελέχη, τον κύριο Γεωργιάδη και ο νουκέστιο αριθμός και δημοσιογράφος. Είναι ο κύριος Εμίλιος Κοσμίδης. Το παράξενο όμως είναι ότι το όνομα είναι στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης από το Φεβρουάριο του 23 και δεν κλήθη καν να ληφθεί υπόψη αυτά που είπε έστω στους δημοσιογράφους, ότι παιδιά εγώ πλήρωσα αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ούτε αυτό. Εδώ λοιπόν το είπατε και μόνος σας, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στην χώρα που η κυβέρνηση κόβεται για τους θεσμούς και κάνει κριτική στην αντιπολίτευση ότι δεν συνενεί σε διάφορες αλλαγές που τις θεωρεί θεσμικές. Η ίδια παράταξη, η ίδια κυβέρνηση δεν βρήκε μία λέξη να σχολιάσει, μία αποκάλυψη ότι υπάρχει γνωστός εμπλεκόμενος μάρτυρας από την κάρτα του οποίου πληρώθηκε στην ουσία το μολυσμένο μήνυμα και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και σε πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είναι γνωστός ως πρόσωπο από το Φεβρουάριο του 23, αλλά ακόμα δεν έχει κληθεί καν σαν μάρτυρας. Αυτό νομίζω ότι τι σχόλιο να κάνουμε. Θα κάνει σχόλιο κυβέρνηση. Εμείς εδώ πέρα επιβεβαιώνεται όλο αυτό που λέγαμε, ότι επιχειρείται μια συγκάλυψη στο μεγάλο ζήτημα των υποκλοπών. Ξέρετε, το παράδοξο εδώ κύριε Τσουκαλά είναι ότι έχετε μια ευρωβουλευτή του κυβερνώντος κόμματος που ψέγει την Καριστιανού γιατί δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Και έρχεται αυτή η αποκάλυψη να λέει ότι τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης δεν έκριναν ουσιώδη μάρτυρα αυτόν που πλήρωσε. Αυτό, εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος έχει από εκεί και κάτω εμπλοκή, ας αποδειχτεί. Αλλά διάολε, στο. Σε όλα τα εκεί. Κάποιος ο οποίος έστειλε το μήνυμα αυτό, το έστειλε μόνος του. Κάποιος του είπε να το στείλει. Έλατε. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Τι δουλειά κάνει? Αυτά δεν είναι ερωτήματα? Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουμε μία τόσο σοβαρή αποκάλυψη, δεν βρέθηκε να γίνει ένα σχόλιο για αυτή. Ένα. Αν δεν το έβγαζε ένα συγκεκριμένο site και δεν το ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, δεν θα έχει ακούσει κανείς τίποτα. Και σήμερα συνεχίζουν να κάνουν σαν να μην έχει ακουστεί τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, πάω και στο άλλο κομμάτι. Βεβαίως είστε εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινάλ, αλλά παλιά μου τέχνη κόσκινο, εμείς έτσι σας έχουμε γνωρίσει και θέλω να μου πείτε, παρακαλώ πολύ, και πολιτικά αλλά ουσιαστικά, επειδή αν δεν κάνω λάθος είναι μία ακόμη ανακοίνωση στο ίδιο μότο μετά το 27 και το 28 και μάλιστα ένας αλγοριθμικός
υπολογισμός. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι, εκτός αν έχετε άλλη εικόνα. Όταν λέμε 950 ευρώ μετά το 27-28, εννοούμε μεικτά, όχι καθαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μιλάμε για μεικτά ποσά. Δεύτερον, να πούμε το εξής. Εδώ τι έχουμε στην ουσία, έχουμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντικαταστήσει τους κοινωνικούς εταίρους σαν εκείνους οι οποίοι αξιολογούν και κρίνουν ποια πρέπει να είναι κάθε χρονιά η αύξηση, με μια εξίσωση, με έναν αλγόριθμο, σαν να δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη την παραδοχή ότι εκείνη έχει την δυνατότητα να επιλέγει ποια είναι η αύξηση. Θα πω όμως και στην ουσία δύο τρία πράγματα. Τι θέλω να πω. Mm-hmm. Ποιους παράγοντες αξιολογεί αυτή η συγκεκριμένη εξίσωση? Ένας είναι, λέει, η αύξηση παραγωγικότητας. Η χώρα μας έχει ένα χαρακτηριστικό. Μία πολύ χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας, όχι επειδή δεν δουλεύουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες δουλεύουν πιο πολλές ώρες από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αυτή τη στιγμή 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ είναι 36 ευρωπαϊκό μέσος όρος, αλλά γιατί οι επιχειρήσεις της χώρας είναι αποκλεισμένες και από τη χρηματοδότηση και από τα ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παραγωγικότητα της εργασίας. Άρα, το ότι μπαίνει μέσα η παραγωγικότητα οδηγεί σε μικρές αυξήσεις των αποδοχών, διότι είναι χαμηλή ακόμα η παραγωγικότητα. Δεύτερο, ο πληθωρισμός. Έχουμε όλοι αντιληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα ο πληθωρισμός και τελείως διαφορετικό πράγμα η ακρίβεια. Άρα, όταν έχουμε μία ακρίβεια η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, όταν βάζουμε τον πληθωρισμό ως το κριτήριο με το οποίο αυξάνεται ο μισθός, πάλι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επίσης προκλήμη αυξήσεις. Άρα, δεν είναι μόνο ότι αφήνουμε, αντί να το κάνουν οι κοινωνικοί εταίροι που μπορούν να εκτιμήσουν τα πραγματικά δεδομένα, τις ανάγκες της κοινωνίας, τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ότι το αφήνουμε σε έναν αλγόριθμο, είναι ότι ήδη αυτός ο αλγόριθμος έχει παραμέτρους οι οποίοι υπονομεύουν το μέλλον των αυξήσεων. Και γι' αυτό έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Η χώρα μας, ενώ είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρυθμό ανάπτυξης, να είναι η τελευταία, να είναι λαός στην αγοραστική δύναμη. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα μοντέλο φτηνής εργασίας, χαμηλής παραγωγικότητας, όχι βασισμένο σε επενδύσεις, αλλά βασισμένο κυρίως στην κατανάλωση και στις υπηρεσίες, το οποίο απομειώνει τις δυνατότητες της χώρας. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Πρέπει να επανέλθουμε στην δυνατότητα οι κοινωνικοί εταίροι μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας να διαμορφώνουν τον κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτό προφανώς είναι κάτι στο οποίο έχει αλλεργία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθεστώς καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ εμείς, ενώ πλέον δεν έχουμε καμία υποχρέωση μνημονιακή, επιλέγουμε να εφαρμόζουμε ένα εσωτερικό μνημόνιο υποτίμησης της εργασίας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η αύξηση από το 27-28 θα δούμε αν θα υπάρχει με βάση αυτά που λέτε κιόλας, διότι στην πραγματικότητα εξανεμίζεται αυτό, αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει, επειδή αφορά εργοδότες και εργαζόμενους και επειδή μιλάμε για μεικτά, δεν θα έπρεπε, λέω εγώ, να συνοδεύεται με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών? Διότι αν είναι 1000 καθαρά, να στοιχίζει 1600, καταλαβαίνετε, ιδίως στις μεσαίες και μικρομεσαίες, με την κρίση που διάγουν, τι έχει να γίνει? Εδώ προφανώς είναι, ποιο είναι, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χάσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Το επαναλαμβάνετε, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εκείνες που ανοίγουν με τον κατώτατο μισθό, είναι οι εταιρείες εκείνες οι οποίες, αν δεν έχουν χρηματοδότηση, αν δεν έχουν εργαλεία ρύθμισης, δεν μπορούν να έχουν και κέρδη. Άρα στην ουσία εδώ επιχειρείται ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Να μπει χάσμα μεταξύ του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που και εκείνοι είναι κόσμος εργασίας, ενώ κάποιοι μεγάλοι όμιλοι, εν την απουσία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δεν έχουμε στη χώρα κλαδικές συμβάσεις στην ουσία, μπορούν να έχουν υπερκέρδη, ενώ δεν μοιράζονται τίποτα. Και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πριν λίγες μέρες να μοιραστούν οι επιχειρήσεις τα κέρδη με τους εργαζομένους, αλλά αυτό είναι ευχολόγιο. Ακόμα δεν έχει φέρει για κύρωση την Ευρωπαϊκή Οδηγία που ζητάει την έμπρακτη στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά κυρίως, εγώ διαβάζοντας τη χθεσινή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, τι λέει?
θα φέρουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία και θα ορίσουμε μια επιτροπή η οποία εντός ενός έτους θα έρθει να εκπονήσει σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων. Άρα παραπέμπει στις καλένδες το θέμα της στήριξης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, και κάτι ακόμη θέλω, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή ακούω αυτά περί αύξησης παραγωγικότητας που θα αυξηθούν και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, αν δει κανείς τη διετία 22-23 μόνο των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο, η κερδοφορία είναι 21 δις, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 4 δις, όταν τη διετία 7-8 ήταν 17 δις, αλλά ο ακαθάριστος μέσος πραγματικός μισθός τον Αύγουστο του 23, ο ακαθάριστος, ήταν 1114,71 ευρώ, μειωμένος κατά 15% από την αντίστοιχη περίοδο του 11. Δηλαδή οι μισθοί όχι μόνο δεν αυξάνονταν, ενώ η κερδοφορία των εισηγμένων... Να το πούμε απλά αυτό που λέτε. Ναι. Έχει υπάρξει τα τελευταία 5 χρόνια μεταβίβαση περίπου 20 δις από τους μισθούς προς τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Άρα, κύριε Τσουκαλά, πιστεύετε ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι να επανέλθει η διαπραγμάτευση μεταξύ των λεγόμενων κοινωνικών εταιριών? Εμείς λέμε να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και όσον αφορά τον κατώτατο μισθό και όσον αφορά το ζήτημα των μέσων μισθών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί στη χώρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσω ζητώντας σας μία ανταπάντηση, διότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν ξέρω αν σας άκουσε πριν από λίγο, πάντως είπε, ρωτούμενος για τις υποκλοπές, ο κ. Μαρινάκης: εγώ ξέρω ότι βγήκε ένα πόρισμα δικαστικό. Βγήκε μια απόφαση που έλεγε συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένα στοιχεία. Πολυσέλιδο. Μετά από μια έρευνα και στη Βουλή, η οποία κράτησε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και ένα μέρος της υπόθεσης αυτής συνεχίζεται και μένει να εκδικαστεί με μάρτυρες. Κατά συνέπεια, σε ένα κράτος δικαίου δεν βγάζουν αποφάσεις και δεν αποδίδουν δικαιοσύνη ούτε οι εφημερίδες, ούτε τα κανάλια, ούτε οι πολιτικοί. Ναι, εμείς δεν ζητάμε να αποδώσουν δικαιοσύνη αυτή. Εμείς ζητάμε να κληθούν οι εμπλεκόμενοι μάρτυρες, ώστε να μπορέσει η δικαιοσύνη ανεπηρέαστη, και το τονίζω αυτό, να βγάλει το πόρισμά της. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.